Αυξημένες είναι οι ροές προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου τις τελευταίες ώρες. Το πρωί της Κυριακής καταγράφηκαν 16 περιστατικά, τα περισσότερα σε Λέσβο, Χίο και Σάμο. Η κάμερα του Euronews μπήκε σε σκάφος του λιμενικού σώματος που περιπολεί στην περιοχή και κατέγραψε αποστολή ενός εκ των πληρωμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού. Στασί είναι εδώ στα στενά Μικάλης, τα οποία είναι 7 στάδια και αλλιώς στενά Μικάλης λέγονται και 7 στάδιο πορθμός, διότι η απόσταση μεταξύ Σάμου και Τουρκίας είναι 7 στάδια, που το ένα στάδιο είναι περίπου στα 185 μέτρα. Εδώ είναι η κοντενότερη απόσταση. 52 σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού περιπολούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο αυτή τη στιγμή. Οι αρχές της Σάμο παραμένουν σε ύψιστο συναγερμό, περιμένοντας μαζικές αφήξεις από βάρκες προσφύγων και μεταναστών που προέρχονται από την τουρκική ακτή. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των δύο γειτόνων στο Αιγαίο για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η απόφαση της Τουρκίας να αφήσει ανεξέλεγκτες τις ροές ουσιαστικά ακυρώνει τη συμφωνία. Η έτσι κι αλλιώς δύσκολη επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών την τελευταία περίοδο σταμάτησε εντελώς. Αν ο στόχος που εμείς θα εντοπίσουμε, θα κάνουμε έγκαιρο εντοπισμό, ο οποίος είναι στα τουρκικά, ενώ εμείς είμαστε οριογραμμοί, φωνάζουμε στο VHF την τουρκική ακτεωρό. Προσπαθούμε εμείς εγκαίρως να ενημερώσουμε τους απέναντι να έρθουν να παραλάβουν τον κόσμο όταν είναι στα τουρκικά, θαλάσσια σύνορα, αλλά το τελευταίο διάστημα αυτοί δεν ανταποκρίνονται, με αποτέλεσμα οι μετανάστες να περνάνε στα δικά μας χωρικά ύδατα και να γίνεται διάσωση και περισυλλογή από εμάς. Οι εντολές για νέες αποστολές διάσωσης στα πληρώματα του λιμενικού έχουν πολλαπλασιαστεί. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, στα τουρκικά παράλια βρίσκονται συγκεντρωμένοι χιλιάδες αλλοδαποί που περιμένουν να περάσουν στα ελληνικά νησιά.